Μου ένα καλούμπα. Παιδάκια μου, πώς είσαι πριν ένα μήνας, ε? Όπως είσαι πήγε μπροστά. Μπροστά από εκεί πήγε, δεν πάει να πας γύρω γύρω. Από εκεί. Από εκεί. Μπράβο, Πετράκη. Έχεις κάνει και ζογκλέρο, Πετράκης. Παιδιά, ξεκινάμε σήμερα 7 Ιουνίου. Δεν έχουμε πολλή ώρα και πολλά περιθώρια για πολλά ψάρια. Θα πάμε για τσιπούρες. 6 είναι. Ακόμα καλύτερα. Είναι 6 Ιουνίου, παιδιά. Λοιπόν... δεν σας είπα, θα σας το πω τώρα, θα το έλεγα μετά. Ποιος είναι μαζί μας, παιδιά? Τα βγάλαμε και τα γυαλιά. Βγάλαμε και τα γυαλιά. Γεια σου, ο φίλος μας ο Μάκης. Μάκη, από πού είσαι, από την Ελλάδα? Από την Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη. Έχεις εκεί πέρα φίλους? Ψαράδες ή... Όχι, ψαράδες. Βουνίσκι. Δηλαδή, ό,τι και να βγάλεις σήμερα θα τους εντυπωσιάσεις, δεν θα πούνε. Άμα δεν είναι ψαράδες οι άνθρωποι. Μπράβο. Ψάρια πιάνουν αυτοί και τι ψάρια πιάνουμε εμείς. Πώς θα γίνει, πρέπει να κάνουμε αυτό. Παιδιά εδώ πέρα. Τι έπρεπε να ρε, hello. Εδώ οι άνθρωποι ψαρεύουν. Nice. Λοιπόν, αμέ. Ο φίλος μου ο Μάκης κολατσίζει, όχι θέλω. Γιατί? Έφαγα το γατσουρέκι. Κολατσίζει πριν πιάσουμε ψάρι, γιατί σου λέει μετά που θα τσιμπάνε να είμαι φαγωμένος. Για να δείξε μου εδώ τι έχεις φέρει, έτσι νοικοκυριμένα πράγματα, ψωμάκι. Ντοματούλες. Με κασεράκι, τυράκι. Πάπα, ψυχή μου. Αυγό βραστό. Ντιζέρτ έχουμε μήλα. Έχουμε και μήλο. Ναι, και έχουμε και εδώ πέρα τα βουλάκια μας με το αλάτι. Για να δω, αλάτι στο μιλόχαρτο. Τέσσερα αυγά. Μπράβο Μάκη, δεν γέννησε η κότα σήμερα. Δεν γέννησε η κότα, να φάμε δύο καθένας, αλλά θα τα μοιραστούμε. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, ο Μάκης έχει χολυστερίνη, οπότε θα είναι δύο για μένα, δύο και πέντε φαντάζομαι. Εσύ θα βγάλω τρώσεις, έχεις χολυστερίνη. Έχει φέρει και τρία. Άρε Πετράκη. Μπράβο Μάκη. Όλα τα έχουμε σωστά, τα διοργανώσαμε, αλλά έχουμε και καπετάνιο. Καλό σήμερα, παιδιά. Το ξέρετε, σήμερα θα έχουμε... Μπράβο στον καπετάνιο, εγώ ξέρω ότι έχω ακούσει ότι... Η μέρα σήμερα είναι η πιο δυνατή, η ιστορική μέρα σήμερα θα μείνει. Πρώτη φορά ο Μάκης στη βάρκα μου μετά από δύο χρόνια φιλίας και... έτυχε, τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι. Γιατί εγώ, παιδιά, τα πάω για ψάρεμα, ξεχνάω να γυρίσω. Ο Μάκης είναι... Αλλά είναι όπως εμένα ο Μάκης. Εγώ λέω ότι είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος. Θα θέλει να πάει σπίτι νωρίς με την γυναικούλα του. Όχι, μου λέει ότι θα θες εσύ. Άμα ακούω εγώ τέτοια, βρήκα τον άνθρωπό μου. Λοιπόν, απόψε θα πάρει το βάχτιμο του πυρός. Αν πάει σπίτι του πριν τις 12 το βράδυ, εγώ θα γίνω ένας μεγάλος πιούστης. Λοιπόν, να δούμε αν είναι γουρλής όμως, έτσι. Θα βγάλουμε κανένα ψάρι ή θα γυρίσουμε πίσω. Θα πάμε στην τράπεζα να αγοράσουμε όπως κάνει η Εφη. Το μόνο πράγμα που δεν κάνουμε. Ναι, αλλά. Έχουμε και μια φήμη να πούμε να διατηρήσουμε. Η μία βάρκα που ψαρεύει ο Μάκη, η μοναδική, είναι εκεί έξω. Μία φήμη, άλλη δεν έχουμε, μία πήγε να έρχεται. Εμείς τραβάμε σιρτή, ψάρια δεν βλέπω. Αλλά μέχρι να βάλω και να ετοιμάσω τα καλαμίδια που πήρα, πήραμε δύο spinning καινούρια NATO. Ένα ωραίο spinning για να κάνω jigging εγώ. Και το άλλο για να κάνει jigging ο Πετράκης. Αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε και αυτό που γράφει κάτω και μας λέει και τις πέτρες δεξιά-αριστερά. Να κάνω ένα κλικ πίσω. Τι φανταστικό. Όλες οι πέτρες, παιδιά, αριστερά είναι. Από δεξιά είναι σιάδι, να πούμε. Στα 22 πόδια. Πάει 10-12 γράμμα το ψαράκι μας. Ψαρεύουμε με σόναρα, να πούμε. Πάμε με 3 κάτι μίλια. Έχουμε καλάδι μπροστά μας του γρου. Το περάσουμε από δεξιά μάλλον και μας βλέπω λίγο πιο κάτω θα πάμε και θα ρίξουμε άγκυρα για τσιπούρες γιατί θα μείνουμε άψαροι πάλι μου φαίνεται. That's all. Σε λίγο Μάκη μου. Ωραία λοιπόν, πρέπει να πάρουμε καμιά φορά μαζί μας και το ασθενές φύλλο να βρούμε, να το φέρουμε εδώ γιατί θα έχει πιο πολύ χαβαλέ. Ασθενές φύλλο για ψάρεμα ή για χαβαλίκι να πούμε. Για χαβαλίκι. Α, για χαβαλίκι, γιατί ψάρεμα δεν μπορείτε να κάνουμε άμα... Πάνω στον μπουί, κάνε λίγο έτσι. Ανάμεσα πάω, τι να κάνω.
Έχουμε ένα μπούι εδώ, ένα μπούι εκεί. Ο Μάκης μας βγήκε και καβλιάρης. Γεια σου, Μάκη μου. Δεν είναι, όχι, θα τις πάρουμε για ομορφιά, για παρέα. Δεν θα τις πάρουμε για να κάνουμε. Το ξέρω. Θα κάτσουν μπροστά. Τα μπρούμι, τα πιτοπλίστων να μαυρίσει το, η πλατούλα τους και θα δεις πως τα views και τα subscribe θα ανέβουν στο Θεό να πούμε, κολόπεδα. Αντί να βλέπουν εμένα θα βλέπουν τσιγκόμενες. Θα ζηλέψουν και τα ψάρια και όλα. Θα έρθουν και τα ψαράκια να τσιμπήσουνε. Γκοργόνες. Oh yes. Θα φέρουμε και τις γκοργόνες. Λοιπόν παιδάκια, άμα τσιμπήσει θα τα πούμε, σε κάνα δύο ώρες δηλαδή. Παιδιά, όπως σας είπα, όταν και άμα θα βρούμε τα ψάρια θα κάνουμε τζίγκι. Οπότε θα βάλουμε τσικάκια. Έχει ένα μικρό πετράκι, θα έχω και εγώ ένα. Και εδώ το ίδιο χρώμα είναι. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ θα βάλω άλλα αγκίστρια που έχω πάρει από το AliExpress νούμερο 10, τα οποία είναι μικρά για κοκκιφούς. Κοκκιφούς που λένε και οι φίλοι μου οι Πελοποννήσι. Θα βάλω ένα μπρος, ένα πίσω. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει λίγο χρόνο. Κλείνω την κάμερα και θα το δείτε έτοιμο. Για αυτά τα αγκίστρια είναι. Είναι τόσο μικρά, αλλά για το τζικ που έχουμε, μεγαλύτερα δεν πάνε. Ελπίζω να μην μπλέκονται τώρα μετά, λογικά όχι. Παιδιά, έτοιμο το δολμετάκι μας. Μου πήρε λίγη ώρα. Και τι έγινε. Αλλά τα κατάφερα. Τι. Τι θα το ξέρεις. Triple Ranger. Παιδιά, έτοιμο στο... έτοιμο το εργαλείο μας. Για να δω που είναι το... Μάκη βλέπε και μάθαινε και μη μιλάς. Εκεί να μην μας πάει και εδώ, πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα μόνο τζίγκιν. Έτσι, τα γρήγορα. Παιδιά, ναι, άμα έχεις δόλωμα, ρίξε. Δούλεψε, δούλεψε κι εσύ. Κάτσε να δω τα φρένα μου πρώτα. Έτσι, εδώ να δούμε τι γίνεται κάποιο, δεν θα άρεσε. Καλαμάκι. Α, λυγίζει ωραία. Λυγίζει ωραία. Λυγίζει ωραία, αυτό πρώτη ρηξιά, Μάκη μου. Τζίγκιν πασά μου, πρέπει και λίγο η πετονιά να φύγουν από πάνω οι βερίνες. Ο Μάκης μου την έφερε. Άρε Μάκη. Τη πρώτη τσιπούρα στη βάρκα μπήκε από το Μάκη. Είναι καλή. Εσύ τι λες. Στη βάρκα φέρτε, θα μπει απ' έξω και θα την ψάχνεις. Άρε Μάκη γιατρέ. Δόκτωρ Πίουτσας. Τη τσιπούρας. Όχι, εκεί στο δικό του το κούλι. Τα ψάκια του θα τα βάλει στο δικό του δοχείο. Γεια σου Μάκη, βάλε το εκεί να βάλεις τώρα σου μέσα. Γεια σου Μάκη, 1-0 ο Μάκης. Μπράβο Μάκη. Για βλέπω ψάρια από κάτω. Βλέπουμε κάτω ψάρια. Έκοψα λίγο πετονιά γιατί ήταν πάρα πολύ. Και μου έκανε overfill. Φτιάχνεται αυτό πάντα, δεν πειράζει. Για να δούμε Μάκη μου. Yeah. Κάτι περάσαμε. Τώρα θα έχει μείνει στην πλώρη βέβαια η μαλακία. 1-0 ο Μάκης με δόλωμα. Και εγώ και ο Πέτας κάνουμε τζίγκιν. Και άμα γεμίσει σήμερα τον μπουγέλο, σφυρίχτε μου κλέφτηκα. Μάκη. Αυτό το καλαμάκι το πήραμε χτες μόνο και μόνο για να παίζουμε αυτό το μικρό το πλάνο. 16 πόδια νερό και τώρα βαθαίνει. Πάμε με 0,4 ρε παιδιά. Αν και το ρέμα δουλεύει, είπαμε το ρέμα τώρα έχει, δεν είναι μεγάλο το φεγγάρι και το ρέμα πάει πολύ σιγά. Νομίζω κάτι έπιασε από χόρτα. Για να το δοκιμάσω πάλι. Την έκανα πάλι. Και εσύ πεις χόρτα. Δεν σου μπερδεύεται πίσω εσένα, ε. Έχεις πια κάποια στιγμιά.
Ούτε τίκη, τίποτα. Αλλά δεν μπαίνει ο Μάκης, θα πάρουμε εμείς που χωρίζει το λόμα. Έλα Μάκη μου. Βλέπω πέτρα κάτω. Διά, το πρώτο ψάρι που πήγε στο τζιγκ πιάστηκε. Αυτός ο βλάκας. Με κάρφασε κιόλας. Επειδή με κάρφασες για να μάθεις. Ωραία. Πρώτο ψάρι στο τζιγκάκι μας. Και στο καινούργιο μας το setup. Τώρα θέλω να ισοφαρίσω το Μάκη σε ανύποπτο χρόνο και μετά να πάμε για δόλωμα. Ο Μάκης προηγείται με 10 λεπτά, με 2 λεπτά, πόσο ήταν, 2-3 λεπτά μπροστά πριν από εμάς και με δόλωμα. Δεν με δόλωμα, ισοφάρισα ένα-ένα. Αυτό δεν είναι τώρα ψάρι, αυτό είναι μαλακία. Αυτό είναι, βέβαια αυτό είναι ρέκορς. Δεν έχει τσιπούρες εδώ, αλλά θα τις βρούμε. Θα τις βρούμε, Μάκης. Λοιπόν, παιδιά, ψαρεύουμε ψάρι κάτω. Ακριβώς κάτω από τη βάρκα. Yes. Παιδιά, όπως το έπαιζα, κάτι πιάστηκε μόλις τώρα. Ακόμα μπερδεμένα τα παιδιά, οπότε τώρα μόλις έξω την κάμερα. Τσιπούρα είναι. Τσιπουράκι είναι, αλλά έχω μικρά και εσύ απάνω και την κάνω enjoy. Τσιπούρα είναι. Ε, δεν είναι θερία, anyway. Όπα. Δεν έκανα πάλι γάμο το σπίτι μου. Μάκη, στο λέω, ένα-ένα. Α, έγινο. Κοίτα που την έπιασα. Με το τσίκ την έπιασα, είδες. Εγώ είδα, εσύ το είδες. Εγώ δεν έκανα πιάκο στο τσίκ, δεν θέλω παραπάνω. Είμαι happy. Πέρυσι 1,5 πόντοση. Όχι, πότε ήδη είναι. Ναι, αλλά με το τζι χωρίς δόλωμα. Εντάξει. Θα πιάσουμε άλλη μία, θα ρίξουμε άγκυρα, παιδιά. Ο τζικάκης, ε. Δεν είχε δεύτερη, μία και έξω πιάστηκε. Τα κίστα είναι μικρά, αλλά είναι σπαχταρά και άμα έχει δύο, άμα την βουτήξει μία, θα την αναπάξει και το δεύτερο, γιατί είναι κοντά-κοντά και κοφτερά. Όπα, τσιπουράκι είναι αυτό. Τώρα το κατάλαβα ότι πιάστηκε. Τι ωραίο που είναι αυτό το καλαμάκι, ρε παιδιά. Τι ωραίο που μου αρέσει το ψάρεμά του. 12 pound test line. Δεν ξέρω πόσα μιλιμέτρα είναι, παιδιά. Άλλη τσιπούρα δεν έχει, ρε Πετράκι. Μην το κοιτάς, το τζίκι δεν είναι άσχημο. Εκεί είχα βγάλει τσιπούρα την προηγούμενη φορά. Στο δόλωμα τίποτα δεν έχει πάει, ούτε κούκκος ούτε τίποτα. Εδώ παιδιά, επειδή δεν είναι πάρα πολύ ριχά, κάνουμε long fall. Long fall. Long fall. Έχεις πανάκι πετράκι μπροστά. Μόνο το πες, αφού έχει δύο. Άρε μάγκα, ρε, δεν είσαι αργός, κάνεις τον αργό. Να μα θες εσύ τσακάλι να... Για να μην λενωθείς, ε. Ενώ σε όλα τα άλλα... Μπράβο Μάκη, Μάκη! Πήγαινε κάτσε μπροστά, να είσαι comfortable, και εκεί η δικιά μας είναι. Κάτσε εκεί Μάκη μου να είσαι comfortable, αγόρι μου. Ε, άρε μάγκα. Θέλω ο Μάκης μου σήμερα να περάσει θαυμάσια να πούμε. Την έπιασες? Τι λες Μάκη, τραβάς πολύ γρήγορα βλέπω, για να είσαι εδώ. 2-1 ο Μάκης. Απερνάει, μια χαρά είναι, για να είναι εδώ. Μπράβο Μάκη, 2-1 ο Μάκης. Έλα ο παιδί, φέρα που έχει κρατά. Είναι μεγάλη. Τα φέρα να τα έχεις φτιάξει από πριν ή θα σε πάρω διάλος. Α, μπράβο. Τα φέρα που έχει. 12, κάτσε αριστερά. Είπαμε είναι καμιά 18 τίποτα. Απαλάφερ τη μέσα. Μπράβο Πετράκη, έλα εδώ κερατά. Κάνει πιο μεγάλη σήμερα. Μάκη, 2-1-1, έτσι. Χωρίς δόλωμα, Μάκη, και εσύ σαν πήγαινε πέρα να πήρε να κουράζε δόλωμα. Μπράβο ρε μεγάλη άρχοντα. Και εσύ πήγαινε να αγόραζε δόλωμα, του κάνεις πλούσιους. Ε, πού θα πιάσεις, δεν στο πω, θέλει προσοχή.
Αυτή δεν μπορεί να το πάει στο αφάλι τώρα όπως το δόλωμα. Κοντούλα λεμονίτσα. Μάκι μου στο είπα. Άντε να μάθεις και το τζιμάρα μου. Να μάθεις και το τζιμάρα μου τζίγκιν. Γιατί φρενάρισα έτσι το... Τζίγκιν. Τζίγκιν. Πιάστηκε, πιάστηκε. Μόνο μέσα με τέσσερις και το χάσει τώρα. Καλή. Του τσίπησε του πέτρου στο τζίκιν και δεν πιάστηκε. Όχι. Ωραία, γρήγορα μην σου πάει στο... Βάρ το δόλωμα μέσα, μην το ξαναβάλεις πάνω μέσα. Θα χάσει το τζίκ, πάμε στο τέσσερις κάτω και θα έχουμε πάθει ζημιά, για ποιο λόγο. Κάτι εκεί πέρα πλατσουρίζει, το είδες. Πρέπει να έχει μπάνκ. Μπράβο Μάκη! 3-1 ο Μάκης! 3-1-1! Μπράβο Μάκη! Δύο φορές! Μπορεί να ξαναπάει! Δίνε του Λάσκο! Δίνε του Λάσκο! Έχει πάει, δεν θα πατώνεις! Πατώνεις! Τώρα το κάτι έπιασε εδώ εγώ! Πέτρα κάτω καλούτσικα! Ναι! Γρήγορα! Είσαι το μπροστά σου! Εγώ πρέπει να έχω κούκο πάνω, λογικά ή συμπάκι, δεν έχω. Κούκο. Με καθυστερεί ο μ***ς τώρα που έχει πέτρα. Όχι κούκο, τι λέω εγώ, κοίτα εδώ. Συμπασούλη. Έντεσαι. Από σου λέγει πέτρες κάτω. Προηγήσει 3-1, έτσι. Πάρ' το μόνο, θα μην πέσα πάνω. Κοίτα το σκηνή που είναι. Βλέπεις τη λαιμαδοσιά. Λοιπόν, θα φέρει και ένα ψεράκι, τι θα κάνει τώρα. Μάκη, δύο ψάρια από κάτω. Δύο ψάρια από κάτω. Τι έχεις πάνω, ψάρι. Δύο ψάρια, Μάκη. Μπήκανε τα ψάρια, Μάκη. Ναι, τώρα κούκος. Δεν ξέρω. Εγώ τζιγκάρω πάνω στο ψάρι και δεν παίρνει κανένας. Απ. Το πήρα Μάκη. Μικρό, μεγάλο δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι τίποτα. Κούκος είναι αλλά. Ό,τι ήταν στο βυθόμετρο. Και να που τον έφερε κιόλας. Σοβαρά. Ψάρι. Πρέπει να βγάλουμε ψάρια, θα μας δουλεύει ο τζιμάρας, εγώ αυτό ξέρω. Ναι, θα μας λέει ο τζιμάρας, όχι τζιμάρας δεν είναι, εντάξει, ο άλλος. Ο ηρεμία που σε λένε, ωραία εμείς. Ναι. Θες να μας λέει μαλακίες. Θες να μας λέει μαλακίες και ωραία εμείς. Έψαχνε λέει τόσα χρόνια λέει και τώρα τα βρήκε τα γύστρια λέει που βρήκε. Τα καλά τα γύστρια. Α. Τώρα τα βρήκε, τώρα τα βρήκε, τι να κάνω. Βλέπω ψάρι κάτω. Πιάστη Μάκη. 4-1-1 ο Μάκης. Τώρα τα μαζεύαμε για να πάμε στο πιο άκρη που λέγαμε, γιατί δεν πιάναμε τίποτα. Ρίχνω άλλη μία μπάς και μπήκε τώρα κάνα ψάρι. Για του τόπα θα σε κάνουμε λούτσα. Μαζεύουμε. Ρίξε άλλη μία Μάκη μου. Ρίξε άλλη μία. Αφού τώρα μπήκε αυτή με τη μελισσία, μπορεί να μπει κι άλλη, ξέρω εγώ. Αφού είμαστε που είμαστε εδώ, αρβέρι. Πιασμένη από το... Μάκη, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ειλικρινά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, αλλά... αφού μπήκε μία, μπορεί να μπει κι άλλη. Κάτσε λεπτά εδώ. Εντάξει. Εδώ κερδίζει ο αγέρας. Τι να μας πάει, θέλει και πολύ μυαλό. Παιδιά, ήρθαμε μέσα στην άκρη τώρα. Μέσα στην άκρη. Είδαμε και τα βαθιά. Μάκη από δεξιά έλα.
να δούμε και τα ρηχά. Αν υπάρχει εδώ πέρα πάντως φλουκ, παιδιά, θα του εξηγήσουμε το όνειρο. Να, από εδώ φαίνεται η πέτρα που είναι. Τι κάνει στην παραλία ο άλλος? Τι ωραία, ρε, και είμαστε στην Ελλάδα. Να. Για κάτω είδα πέτρα και ψαράκια από πάνω. Πού είναι η πέτρα? Μην μας καβαλήσει. Τι είναι αυτό, παιδάκια μου? Τι? Σύμπαση είναι. Όχι, είναι τσιπούρα. Είναι τσιπούρα, πετράκι, και είναι καλή. Τι σας είπα, παιδάκια μου? Είναι καλή, πετράκι μου, τσιπούρα. Έχω και μικρά αγκίστρα εδώ πάρτι. Ζωρίσω, ρε φίλε. Έλα. Έλα, τι να πω. Έλα. Λίτσα. Μάκη, 3-2. Τέσσερα έχει. Τέσσερα-δύο. Λοιπόν, για ψάρε με πετράκι εσύ τώρα. Εντάξει, έφυγε από πάνω το τσίκ. Δεν έχει καμία άλλη εδώ πέρα, τι κάτι από κάτω. Α, πιάσουμε άλλη μία, έχουμε άγκυρα απευθείας. Και δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Περιτώ να σου πω ότι το αυγό που έβαλα μέσα ήταν... Για ψάρι. Δεν είναι για τσιπούρα, πως είναι πιεσμένα από κανένα αφάλι πάλι. Και εσύ? Εμένα δεν κάνει για τσιπούρα, αλλά μπορεί να είναι και από κανένα... Ε, κούκος είναι, άσχετα διάλειο. Έλα γρήγορα, μην καθυστερήσει και τα. Α. Είναι μεγάλος. Άμα το θέλεις του Μάκη να κάνει σούπα. Δεν έχει μια φλούκα εδώ, ρε γαμό, δεν έχει μια άλλη τσιπούρα. Παιδιά, κάτι πιάστηκε. Τραβάει απότομα και ωραία. Μπα, δεν είναι τσιπούρα. Δεν τραβάει, κούκος είναι. Γαϊδουρόκοκος, τώρα όπως του Μάκη. Δεν θα είναι ανέβη, παιδάκι. Τι ωραίο καλά, Μάκη, του να μην το ματιάσω. Δεν σου πάω, κούκος είναι. Έλα, κουκίνο μου. Ακόμα και αυτοί που δεν τους χωνεύω, στο τζίγκ είναι απόλαυση. Σταμάτα να σε βγάλω. Για κουκέισιον πάλι θα πρέπει να είναι αυτός. Μπα, πάλι είναι τσιπούρα λες. Όχι. Κουκάκι στη Σάμου. Παιδιά, αλλάξαμε τοποθεσία. Πήγαμε πιο πέρα λίγο. Γιατί εκεί που πήγαμε είμαστε πριν, δοκιμάσαμε 10, 20, 30 πόδια, πήραμε 4 ψάρια, 5 πόσα πήραμε. 4, 2, 1 ή 2, 2, πώς ήταν. Δηλαδή 7, 8 ψάρια είχαμε. Ήρθαμε πιο πέρα τώρα, σε άλλη άκρη. Στην ουσία εδώ που ήρθαμε με τους φίλους μας από την Κύπρο είμαστε. Λίγο πιο αριχά θα μας πάει προς τα έξω το Αγέρι. Δοκιμαστικά. Το ρέμα είναι λίγο ανάποδο, τώρα αρχίζει και σταματάει. Με αποτέλεσμα καλή ώρα να είναι μετά τις 7. Θα πάμε εκεί πέρα στην άλλη τσόντα μα είναι. Και θα δούμε, θα βγάλουμε 20 ψάρια σήμερα. Οκ. Παιδιά, τσιπουράκης. Πάνω από έξω την κάμερα. Κοιτάξτε, δεν είναι κανένα θερίο, αλλά φαίνεται καλούτσικο. Πιάκουσα και ένα γράτς. Πρέπει να του φύγει τον αγκίστη. Καλά, να κάνω μια ώρα να τη φέρω μέσα. Εσύ έκανες έτσι?
Anyway, το θέμα είναι ότι μετράει. Τι είναι το σκορ 4-3-2 με το μάκι μου? Yes. Περνάει, αλλά είναι και για δόλωμα αυτή, οπότε ας την εδώ. Γιατί φοβάσαι, μάκι, να μετρήσουμε το σκορ, φοβάσαι μη χάσεις. Μάκι, μη σκούζεις. Ας πιάνω εγώ και πετάξεις μία εδώ, μία εκεί και δεν πειράζει, πού τα καλά μη σφυρίζουν. Εγώ θέλω 10 αλλά στο τζίκι. Παιδιά, κι άλλο ψαράκι, τσιπούρα κι αυτή. Μάκι μου, τσιπουρίτσα. Πώς παλεύει, μάκι μου? 4 ώρα, μάκι. Πολύ καλή. Και μόλις ισοφάλωσε το μάκι μου. Ο μάκι συνεχίζει με δόλωμα, εμείς με τζίκιν. 4 όλα ο Πετρός Διονυσάκης στο 70 το μάκι. 4 όλα, μάκι μου. Εσύ έχεις δόλωμα πάνω καλαμάρι και, έτσι, και κλάμα, έτσι. Εγώ κάνω τζίκι, μάκι μου, για να δούμε. Μπερδεύτηκε στο πέταγμα? Λες και το ξέρω. Πέτρο, ψάρια κάτω. Πέτρα και ψαράκα γύρω γύρω. Ξαναπάμε πάλι κάτω. Δεν φοβόμαστε μας πήρε το δόλωμα, που δεν έχουμε δόλωμα. Μάκη, θα προηγηθώ στο 85 με πέναλτι και θα κλαις. 4-4, είμαστε καβάλα, αυτό... Καλά είπα, το σκορ είναι καβάλα να πούμε. Ήθελε σε μακρινή βολή, ε. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους. Λοιπόν, γιατί δεν πέταξες, μάκι, με ευθεία κάτω από τη βάρκα? Ήθελες να πιάκεις τσιπούρα εξωτερικού? Έλα τώρα να προηγηθώ, που είναι τραυματίας ο Μάκης σε θέση offside. Μάκης σου τσίπησε? Έχει ψάρι. Ψάρι τώρα. Μάκη, από πού το φέρεις, παιδί μου? Από εκεί πέρα που σταματήσαμε. Ακόμα το έχει φέρει μέσα? Α, για να... Να κάνεις σερτί. Φέρ το, Μάκη μου, το ψάρι. 4-4, επαναλαμβάνω το σκορ. Πέτρο, διέχεις ή ένα? 4-4-2 θα σε παίξω, όπως ο Παναθηναϊκός οι καλές του εποχές. Είχε ψάρι αλλά έφυγε. Δεν πειράζει, Μάκη, μικρό ήταν. Πάμε, Μάκη. Δώσε, Μάκη. Έμπαινε, Μάκη. Ο Μάκης σουτάρει από τη μικρή περιοχή και χτυπάει δοκάρι και όξο γάμο τον. Πού, Μάκη μου, παίζω που... Α, δεν καρφώθηκε. Πήγαινε πάλι. Και ο Ολυμπιακός χωρίς σεντερφόρο έπαιζε, αλλά μέχρι τη διαιτησία θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Οπότε λίγο τύχη θέλουμε, μάκι μου. Α, δεύτερη φορά, δεύτερη φορά. Δεν πάνε μόρεξη. Τσίμπα μανίτσα, ό,τι και να είσαι. Και κούκος ακόμα, έλα στη βάρκα. Και θα σε αφήσω εγώ να φύγεις, έλα. Έλα, Λεβέντη μου. Έλα, Λεβέντη μου. Έλα, Λεβέντη μου. Να σε καρφώς. Μάκη, αν πετύχεις την τσιπούρα στο κεφάλι με το βαρύδι, την έχεις ανασκελώσει, το λέω. Θα το σκοπάσεις με την πίεση από το νερό που κάνει κάτω. Πού σε φέρνω, ρε Μάκη? Πού σε φέρνω, πασά μου? Άμα τσιμπήσεις, παιδιά, θα σας πω. Ε, γίνεται δουλειά έτσι. Παιδιά, ο Μάκης έκανε το 5-4. Μάκη, θα τα πάρω. Ο Μάκης με έκανε το 5-4. Και ο Πετράκης το 5-3. Α, οκ. Οπότε δεν το μετράω καν.
δεκάρα, εγώ πιστεύω, αλλά. Δεν τη μετράω. Είναι δεκάρα. Αφού πέρναγε η προηγούμενη, περνάει και αυτή. Μάκη, τι είπε. Μάκη, πάμε για τα πέντε όλα. Όχι. Πού βρέθηκε αυτός εδώ ο Μανιαμούνης. Πέτρο, τι λέει. Τσιπουράκι. Καλό. Αχ, ρε. Φαίνεται να πω, αχ, ρε. Αφού δεν βγάλαμε 10 ψάρια να έχουμε. Ωπα. Πετράκι μου, τσιπούρα. Ω, Πετράκι μου, είχαμε το καλαμίδι σας αρτιέρα. Αλλά είναι μουλ. Πού θα πάει, πώς είναι κάτω, 10, 20, 30. Θα του ξεπαστρέψω έναν. Κάποια στιγμή θα έχει αδειάσει η γειτονιά. Τσιπούρα, αλλά για δόλωμα είναι αυτή. Περνάει πάντως. Μάκη, 5-5. Βέβαια, καπετάνιος, άμα... Ποιος καπετάνιος, Μάκη μου. Παιδιά, κάτω γίνεται, το έλα να δεις. Τι είναι. Τσιπούρα είναι αυτό, ρε παιδιά. Όχι, κούκος ανά γύρω γύρω που πάει. Κούκος είναι. Άρα κούκε. Άρα κολόκουκα. Πέτρο λέει. Άμπρα. Άντε να μπει καμιά τσιπουρίτσα. Για περίμενε. Κάτω γίνεται τη πόπη στον Μπουγαδοκόφινο. Αλλά άμα τώρα είναι και γλύφουνε τη μελισσιά, σιγά μην πάνε στο τζικ. Και μου ρίξεις. Θα πιαστείς. Περίμενε να δείτε ποτέ βάκα να σταματήσει. Θα ρίξει, ρίξει, δεν βαριέσαι. Αλλά εγώ ξέρω ότι πρέπει να κάποτε να σταματήσει. Για να μην τέσει κανένα πέτρα, τίποτα. Τώρα ρίξει. Καρέμα, πέχει. Δεν μιλάει ο Μάκης μου, παιδιά, ρίξαμε άκυρα εδώ στα ρέματα. Πας και αποφύγουμε τις κολοκούκους και τα τσιπουράκια. Έπιασα μία εγώ, έπιασε μία και ο Μάκης. Μέτριες. Τώρα μου έκαμε δύο φορές την κοινή και δεν πιάστηκε. Δεν περιμένεις και... Ωπα! Απάνω ήταν να έρθει. Κάτσε να βάλω δόλωμα. Τάντες παιδιά στην κλάμα πάνω, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν τις την έχονται, σε παγαλάβω. Γιατί, Μάκη, με την έχονες. Ναι,
ήτανε πριν, τώρα δεν είναι, δεν ξέρω. Ο μάκι μου δεν ανεβαίνει. Έχω και μισό κιλό βαρύ ήδη. Τότε για τσιμπούρα δεν μου κάνει. Τι θα είναι μάλλον, δεν μαντεύτε. Ναι, τι άλλο. Κουκαλίνης είναι. Έλα εδώ πασά μου τώρα. Και τι, φάγανε την κλάμα. Φάγανε την κλάμα. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Πολύ χόρτο και δεν περνάει κιόλας. Σε τόσα ρέματα ρε παιδιά και να έχει τσιμπούρες που δεν περνάνε κιόλας. Δηλαδή να το πιστέψει. Δηλαδή και να κάναμε σήμερα δεν μας έχει κάτσει καθόλου τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μας έχουνε μουτζώσει. Τα ψάρια δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε τώρα άλλη μία κοντά στο μόλο. Μέχρι να ανοιχτώσει θα κάτσουμε εκεί, θα είμαστε κοντά. Το μητρό έχουμε νεφτιάτικα. Γιατί είμαστε κανένα δεκάρι μίλια μακριά. Και εδώ δεν μας αφήνει, έχει πολλά χόρτα. Πολύ ρεύμα. Είπαμε, άμα είχε ψάρι άξιζε ο κόπος, αφού δεν έχει. Ποιος ο λόγος εδώ πέρα να μαλακιζόμαστε εδώ. Παιδιά, τελειώνουμε το βράδυ όπως ξεκινήσαμε, με λίγο trolling πριν πούμε στην Πούκα. Σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα στην ιστορία του θερέματος στην Αμερική. Θα περάσω από εκεί λίγο που είναι εκεί λίγο τα ρέματα που από την Πούκα και μπήκαμε μέσα. Μάκη μου! Σήμερα όπως θες και εσύ κρύο το καιρός και... Έχει γούστο τον έχουν δύο πολλά αυτοί πάνω από τα δάχια παραμείς. Πάντως από εδώ στο μόνο που είχε ανθρώπους έφυγαν. Ή από εκεί πήγανε κι αυτοί. Ή... δεν πήρανε τίποτα. Δεν ξέρω. Αλλά αν έβρεξε όμως εχθές ο Δοντέρης, γι' αυτό δεν υπάρχει. Λες, ε. Αν τρέξει και μπορεί. Προηγούμενη τελείωση. Μπορεί, μάκι μου.